Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό απόγευμα σε όλους. Εδώ είμαστε μία ακόμη εκπομπή ένα live news, μία ώρα πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ένα channel στις 8.30. Εκτάκτως σήμερα εγώ σε αυτήν την απογευματινή σας ενημέρωση να δούμε κάποια κυρίαρχα θέματα πριν φυσικά και από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Πριν λίγη ώρα είχαμε και στην εκπομπή μαζί εδώ τηλεοπτικού μας σταθμού μια πολύ όμορφη δράση, το Santa Run, το οποίο ολοκληρώθηκε στο κέντρο της Καβάλας με αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Βέβαια, λόγω του κρύου υπήρξαν κάποιες, θα λέγαμε, ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, αλλά δεν πειράζει, όλα είναι στο πρόγραμμα. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο με αγροτικές ειδήσεις, γιατί είχαμε μια πολύ σημαντική είδηση, η οποία έγινε γνωστή και μέσω δελτίου τύπου του Υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου. Θα καλησπερίσω τον κύριο Μάκη Ζουμπλιό, είναι παραγωγός στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Καλησπέρα, κύριε Ζουμπλιέ. Καλησπέρα σε εσάς, στους τηλεθεατές, όλο τον κόσμο. Και θέλω πρώτα να διαβάσουμε τα όσα ανακοίνωσε ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Την άμεση πίστοση ύψους 4,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, 4.350.000 συγκεκριμένα στους λογαριασμούς 911 παραγωγών του νομού Καβάλας, που οι καλλιέργειές τους επλήγησαν από χαλάζι, παγετό και πλημμύρες μέσα στο 2022, είχαν ως αποτέλεσμα οι συντονισμένες παρεμβάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και βουλευτή Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου. Η πίστοση στους λογαριασμούς των αγροτών θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής, 23 Δεκεμβρίου. Σε αυτή τη φάση πληρωμών δεν εντάσσονται η παραγωγή της Γαλιψού, του Ορφανίου, του Οφρινίου και της Κάριανης, όπου δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες για την έκδοση των πορισμάτων από την τοπική υπηρεσία του ΕΛΓΑ, κάτι για το οποίο γίνονται προσπάθειες να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό. Αυτά επισημαίνει σε ανακοίνωση του κύριος Παναγιωτόπουλος. Κύριε Ζουμπλιέ, πώς βρίσκεται αυτή την σημαντική ανακοίνωση? Κοιτάξτε, περιμέναμε ούτως ή άλλως, όπως είχε υποθεί και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, την ολοκλήρωση της αποζημίωσης για τα αμπέλια, η οποία είναι να δοθεί αύριο, όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός. Ναι. Και να ξεκινήσουν αντίστοιχα και οι αποζημιώσεις για τους ελαιόνες, οι οποίοι ας πούμε είναι το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης η οποία έχει χτυπηθεί και αποτελούν το πλήρως των καλλιεργειών που θα καλύψουν ένα μεγάλο μέρος της περιοχής που χτυπήθηκε. Βέβαια τα 4 χωριά που δυστυχώς θα καθυστερήσουν να την πάρουν αυτή την αποζημίωση για τις ελιές και την αναμένουμε κάπου τον Ιανουάριο, όπως έχει υποθεί, είναι και το μεγαλύτερο μέρος με τις περισσότερους ελαιόνες. Και λίγο ξέρετε, όταν αυτές τις μέρες δεν παίρνουμε χρήματα, μας τραβάει γενικά πίσω όσο αφορά και τις εξοφλήσεις στα χρέη μας. Αλλά γιατί οι υποχρεώσεις τρέχουν κανονικά. Έτσι. Κύριε Ζουμπλιέ, είναι ένα πολύ σημαντικό βοήθημα αυτό. Να πούμε ότι αφορά τις αποζημιώσεις, οι οποίες πλήγησαν κυρίως το καλοκαίρι, φέτος, 28 Ιουνίου, σωστά? Προηγήθηκαν οι πλημμύρες κυρίως στην περιοχή της παραλίας Οφρινίου Σιντούσλα και μετέπειτα το χαλάζι. Υπήρξαν και οι παγετοί βέβαια. Επηρέασαν κάποιες περιοχές με αμύγδαλα, αλλά η κύρια ζημιά ήταν το χαλάζι. Μάλιστα. Σε αναμονή λοιπόν, να δούμε, αύριο είναι και η τελευταία από ό,τι φαίνεται ανακοίνωση η οποία αναφέρει ότι θα πιστωθούν κάποια χρήματα, ενώ είμαστε σε αναμονή και για τις υπόλοιπες καλλιέργειες. Γαλιψό, Ορφάνη, Οφρίνη, Οκάριανη, είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, οι οποίες ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από τον ΕΛΓΑ. Ναι, πράγματι, είναι μεγάλη περιοχή, εντάξει, είναι εντάξει, λογικό θα είναι ότι καθυστέρησαν. Βέβαια, εμείς, ξέρετε, είμαστε πιεσμένοι από τους πιστωτές μας πιο πολύ, οπότε κάθε καθυστέρηση την νιώθουμε πιο έντονα. Σωστά, σωστά. Οπότε πρέπει να τρέξουν άμεσα αυτές τις διαδικασίες, λέτε. Και επειδή συμμετείχατε, κύριε Ζουμπλιέ, και στην πρόσφατη σύσκεψη που έγινε και στο Παγκαίο, τέθηκαν επιτάπητος κάποια ζητήματα εκεί στην Ελευθερούπολη, όσον αφορά και περαιτέρω ενισχύσεις και περαιτέρω αποζημιώσεις. Πώς είδατε γενικότερα και από πλευράς τους φορείς, κυρίως βέβαια τους πολιτικούς? Νομίζω ότι δεν είδαμε τίποτα. Μάλιστα.
Και αρκεί αυτό που είπα, γιατί πραγματικά οι απαντήσεις που περιμέναμε δεν δόθηκαν, γιατί, είτε, γιατί λείπανε κάποιοι από τους πολιτικούς και δεν υπήρχε και κάποιος στέλεχος του γραφείου του υποκαταστήματος ΕΛΓΑ, ώστε να δοθούν και κάποιες απαντήσεις από την πλευρά τους. Οπότε νομίζω ήταν μια συνάντηση στην οποία αυτά που ακούσαμε από τους υπόλοιπους βουλευτές ήδη τα γνωρίζαμε, έτσι. Δεν είδαμε κάτι καινούριο, δεν ακούσαμε κάτι καινούριο. Υπήρχαν κάποιες εντάσεις, λογικό είναι, από την πλευρά των συναδέλφων αγροτών. Εντάξει, νομίζω ήταν μια συνάντηση η οποία καλύτερα να μην γινόταν, ενώ προσπάθησε πάρα πολύ ο σύλλογος. Αν ξέραμε ότι δεν δαστούν οι πολιτικοί μας και ο ΕΛΓΑ, καλύτερα να μην γινόταν. Δηλαδή, να ακούσουμε κάποια πράγματα τα οποία ήδη τα γνωρίσαμε από τις προηγούμενες μέρες, δώρο-άδωρο. Και κρίμα, γιατί ήταν μεγάλη προσπάθεια από τον τοπικό σύλλογο να μαζέψει και εμάς τους αγρότες, αλλά και να γίνει τέτοιο κάλεσμα προς τους φορείς. Και κρίμα που πήγε έτσι χαμένη αυτή η συνάντηση. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε τώρα, κύριε Ζουμπλιά, γιατί όντως υπήρξε προσπάθεια, όπως λέτε, και από τον σύλλογο. Πάντως, οι ανακοινώσεις οι οποίες μας είχε πει ο κύριος Γρουζίδης, ο πρόεδρος του συλλόγου, του νεοσύστατου συλλόγου, οι οποίες αναμένονταν να γίνουν το προηγούμενο διάστημα, φαίνεται ότι τώρα τις έκανε ο κύριος Υπουργός. Γιατί αυτό μας είχε πει την Παρασκευή στην εκπομπή Ένα με την Γη, ο κύριος Γρουζίδης περιμένει αυτές τις ανακοινώσεις. Φαίνεται ότι σήμερα έγιναν αυτές τις ανακοινώσεις και αύριο πιστώνονται τα χρήματα. Δηλαδή, ήταν άμεσο όλο αυτό από πλευράς και των παρεμβάσεων οι οποίες έγιναν προς το Υπουργείο. Βέβαια, αυτό που είπατε, μένει να λάβουν όλοι οι αγρότες, έτσι, αυτές τις αποζημιώσεις. Να τις δούνε, όλοι, δηλαδή, στους λογαριασμούς τους. Ναι. Και αυτού του είδους οι αποζημιώσεις, που ούτως ή άλλως, εφόσον πληρώνουμε ασφάλεια, τις δικαιούμαστε, αλλά και κάποια εξτρά βοήθεια μέσω των προγραμμάτων de minimis ή κάποιων άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία είμαστε λίγο σε μια αόριστη, σε έναν αόριστο προγραμματισμό για το τι θα γίνει με αυτά και πότε θα δοθούν και σε τι. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δηλώσεις, ανακοινώσεις και για τα de minimis. Απλά γίνονται προσπάθειες, αυτό ακούμε και εμείς. Απλά είμαστε σε αναμονή ακόμη σχετικά και με αυτό. Το παρακολουθούμε. Ειδικά για αυτό το πρόγραμμα, γιατί αφορά και τους υπόλοιπους συναδέλφους αμπελοκαλλιεργητές, οι οποίοι φέτος πάθανε το μεγαλύτερο είδος ζημιάς που μπορούσε να γίνει, δηλαδή να μείνουν απόλυτα στα φύλλα. Οπότε αυτά δεν αποζημιώνονται μέσω του ασφαλιστικού φορέα. Θα πρέπει να βρεθεί άλλο εργαλείο. Αυτό. Και πώς, δηλαδή, πώς μπορούν ενδεχομένως αυτοί οι άνθρωποι τώρα να αποζημιωθούν, κύριε Ζουμπλιά? Δηλαδή, είναι λίγο περίπλοκο όλο αυτό το θέμα, νομίζω. Μέσω των de minimis σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει κάποια βοήθεια και δεν ξέρω με ποιον άλλον τρόπο. Δεν ξέρω τι είδος εργαλεία προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοιες περιπτώσεις που αφορούν τον πόλεμο και τις επιπτώσεις αυτού. Αλλά πρέπει να βρεθούν σίγουρα κάποιο είδος βοήθεια, γιατί μιλάμε τώρα για καταστροφή η οποία θα επηρεάσει τον κοινωνικό ιστό και την κοινωνική συνοχή της περιοχής μας. Γιατί μιλάμε τώρα ότι αυτό παρασύρει και άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Έτσι, σωστά. Για να δούμε. Πάντως, γενικά, επειδή έγινε αυτή η σύσκεψη, δεν αποκλείεται και το επόμενο χρονικό διάστημα να επαναληφθεί. Ωστόσο, φτάνει να υπάρχει απαρτή, αν θέλετε, και από πλευράς των πολιτικών φορέων. Γιατί αυτοί θα ακούσουν τα προβλήματα, κύριε Ζουμπλιά. Δεν είναι οι αγρότες οι οποίοι πρέπει να τα ακούσουν. Γιατί ήρθαν κάποιοι από τους φορείς και ήταν προς φυσικά και τη δική τους θέση, έτσι ώστε να εκφράσουν αυτά που ήδη γνωρίζουν πιθανότατα. Και για το πλευράς των αγροτών και των αποζημιώσεων. Αναμένουμε βέβαια να δούμε, γιατί όντως υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε και σχετική επανάληψη με κάποια άλλη σύσκεψη στο μέλλον. Λοιπόν, κύριε Ζουμπλιά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλές γιορτές σε όλους. Καλές γιορτές. Καλή δύναμη σε όσους δυστυχώς υποφέρουμε αυτή την εποχή λόγω των προβλημάτων. Έτσι, έτσι. Και νομίζω ότι προέχει πάντα η υγεία. Κύριε Ζουμπλιά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο και θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστροφή σε πολύ λίγα λεπτά και για τη συνέχεια στην επικαιρότητα.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, εκπομπή ένα live news συνέχεια, δύο λεπτά πριν από τις 8 και πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται και με το θέμα των καυσίμων, γιατί πέρα από την αύξηση ρεύματος, θα δούμε ρεπορτάζ στην συνέχεια, φαίνεται ότι από αρχές Ιανουαρίου έχουμε και αύξηση και στο πετρέλαιο θέρμανση, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα και τα ρεπορτάζ τα οποία έρχονται. Κύριος Φώτης Πούλος, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Για δώστε μας λίγο μια εικόνα, τι γίνεται τώρα όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοιτάξτε, πριν να ξεκινήσουμε με τις αυξήσεις, οι οποίες δυστυχώς έρχονται από 1η Ιανουαρίου, πρέπει να τονίσουμε ότι η εφαρμογή για τις αιτήσεις του πετρελαίου θέρμανσης και οι διορθώσεις ξανάνοιξαν μετά από πολλές πιέσεις, οι οποίες υπήρχαν και από εμάς και από την Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος, μέχρι τις 14 Ιανουαρίου. Οπότε ήταν αρκετοί συμπολίτες μας, οι καταναλωτές, οι οποίοι δεν είχαν κάνει αίτηση, οι οποίοι την ξεχάσαν ή οι οποίοι καταχωρήσαν κάποια πράγματα λάθος. Δίνεται η δυνατότητα για μια ακόμα φορά, μέχρι τις 14 Ιανουαρίου, να διορθώσουν και να κάνουν τις αιτήσεις τους, ώστε να πάρουν αυτό το περιβόητο επίδομα θέρμανση. Τώρα, όσον αφορά για τις αυξήσεις, δεν είναι αυξήσεις που οφείλονται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, είναι αυξήσεις που οφείλονται στη μείωση της έκπτωσης η οποία δίνει το κράτος προς τα δηληστήρια και από 25 λεπτά γίνονται 15. Οπότε, σύν τα 3 λεπτά τα οποία ήταν η έκπτωση των ΕΛΦΕ, η οποία σταματάει και αυτή 31 του μηνός, να υπολογίζουμε 13 λεπτά τουλάχιστον από 1η του 2023 ότι θα έχουμε αυξημένη τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Υπήρξαν πολύ έντονες διαμαρτυρίες, πολύ έντονες πιέσεις από πλευράς βενζινοπολών όλο αυτό το διάστημα. Παρόλα αυτά, στον προϋπολογισμό δυστυχώς δεν πέρασε αυτό που ίσχυε μέχρι τις 31/12. Και μειώσανε το ποσοστό το οποίο δίνουν τα χρήματα το οποίο δίνει το κράτος προς τα ελληνικά δηληστήρια. Και έτσι θα έχουμε αυτή την αρκετά μεγάλη αύξηση από πρώτη η οποία πόσο περίπου θα φτάσει, κύριε πρόεδρε, για να ενημερώσουμε για τους καταναλωτές. Θα φτάσει 13 λεπτά. Δηλαδή, 13 λεπτά. Αν σήμερα η μέση τιμή που μιλάμε είναι στο 1,15 ευρώ, ναι, από πρώτη πρώτου, αν θεωρούμε ότι οι τιμές θα είναι ίδιες, θα πάει 1,28 ευρώ. Μάλιστα. Και αυτό να πούμε ότι θα γίνει και θα είναι ντόμινο και στα υπόλοιπα και στις υπόλοιπες τιμές των καυσίμων, έτσι. Όχι. Α, όχι αυτό τελικά. Αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανση. Μόνο το πετρέλαιο. Όχι τα υπόλοιπα καύσιμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Η κυβέρνηση νομίζω ότι καλώς έπραξε στην αρχή της περίοδου του πετρελαίου θέρμανση και έδωσε μια γενναία επιδότηση που ήταν στα 25 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανση. Αυτό όμως ήταν μέχρι τις 31/12, αυτό έλεγε το σχέδιο. Και θεωρούσαμε ότι θα επεκταθεί μέχρι τις 31, μέχρι τέλος Απριλίου, οπότε και έλεγε η περίοδο του πετρελαίου θέρμανσης. Δυστυχώς το έκοψε στη μέση αυτά τα χρήματα τα οποία δίνει και σαν επακόλουθο θα έχουμε την αύξηση των τιμών από 1η Ιανουαρίου και μετά. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα γίνει. Από την άλλη πλευρά, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει σε σταθερά επίπεδα. Δεν έχουμε δηλαδή αυξητικές τάσεις, έτσι. Όχι, οι τιμές παραμένουν σταθερά αυτόν τον καιρό. Μπορούμε να πούμε κάτω από τα 2 ευρώ τα οποία είχαμε συνηθίσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Δείχνουν να έχουμε μια σταθερότητα κοντά στο 1,80 ευρώ, 1,82, 1,85 λεπτά που είναι η μέση τιμή πανελλαδικά. Το πετρέλαιο τις περισσότερες φορές θα το βρούμε το πετρέλαιο κίνησης κάτω από το 1,80 ευρώ. Και ας ελπίσουμε ότι αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί. Υπάρχουν φυσικά κάποια σκαμπανεβάσματα στις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπάρχουν κάποιες σημαντικές αυξομοιώσεις στην ισοτιμία μεταξύ ευρώ-δολαρίου, τα οποία επηρεάζουν πάρα πολύ την τιμή στην εγχώρη αγορά. Ας ελπίσουμε να μην δούμε τα παράλογα και τις υπερβολικές τιμές τις οποίες είχαμε το προηγούμενο διάστημα και να πορευτούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Ας το ελπίσουμε πραγματικά, κύριε πρόεδρε, γιατί όντως θα είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχουμε και αυξήσεις λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος από αρχές Ιανουαρίου.
Και εκείνο, από ό,τι φαίνεται, τώρα αρχίζουμε και το σκεφτόμαστε έτσι περισσότερο. Θα υπάρχουν και νέες επιδοτήσεις από το νέο έτος, είπε η κυβέρνηση. Ίσως και ένα νέο fuel pass. Το βλέπουμε όμως. Κοιτάξτε, με τα καύσιμα δημιουργείται στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο παράλογο, παρόλο τις χαμηλές, τη χαμηλή οικονομική δυνατότητα που έχει ο μέσος Έλληνας καταναλωτής. Υπάρχουν υπέρογγες, είναι πάρα πολύ ψηλά ειδικοί χώροι κατανάλωσης, πολύ ψηλά έχουμε πιο υψηλούς τελεσίες στο ΦΠΑ, οπότε κάνουν τα προϊόντα πολύ ακριβά. Και βλέπετε ότι με το που γίνεται κάτι, αμέσως δυσκολεύονται οι περισσότεροι καταναλωτές. Έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι η κατανάλωση της βενζίνης είναι πεσμένη, το βλέπει το ίδιο το κράτος αυτή τη στιγμή. Είναι πεσμένη ενάντια με το 2020 που είχαμε και με το 2021 που είχαμε περιόδους με κορονοϊό και περιόδους με lockdown. Παρ' όλα αυτά το κράτος προσπαθεί και επιχειρεί και δίνει επιδόματα παρά να υπάρξουν μειώσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Που νομίζω επιθυμούν οι περισσότεροι. Αυτό όπως και το έχουν επισημάνει αρκετοί πρατηριούχοι, η αλήθεια είναι δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη. Λοιπόν, αναμένουμε κύριε Πρόεδρε να δούμε πώς θα ξεκινήσουν και οι τιμές τώρα με τα καύσιμα το νέο έτος. Είμαστε φυσικά σε αναμονή. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές και ας ελπίσουμε σε ένα καλύτερο 2023. Αυτό, να είστε καλά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, γεια σας. Λοιπόν, πρωτού πάμε διαφημίσεις, πάμε λίγο να δούμε και το ρεπορτάζ αυξήσεις τρόφιμα και ενέργεια. Μια σημαντική έρευνα η οποία ήρθε στο φως από πλευράς και Ευρωπαίων. Βλέπουμε ότι πέρα από τις αυξήσεις ηλεκτρικού ρεύματος και τώρα του πετρελαίου θέρμανσης και οι Ευρωπαίοι ανησυχούν πολίτες σχετικά με τις ανατιμήσεις και τα καύσιμα. Έρευνα έχει δείξει μάλιστα ότι είναι τα δύο βαρύδια, αν θέλετε, που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Για πάμε. Μεγάλες αυξήσεις από 18 έως 41% στους τιμοκαταλόγους ρεύματος ανακοίνωσαν για τον Ιανουάριο του 2023 οι πάροχοι. Οι πάροχοι διαμόρφωσαν εύρος τιμών από τα 0,35 ευρώ μέχρι και τα 0,50 ανά κιλοβατόρα, όταν το Δεκέμβριο κυμαίνονταν από τα 0,27 μέχρι τα 0,39. Τις επόμενες ημέρες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναμένεται να ανακοινώσει τις επιδοτήσεις των λογαριασμών ρεύματος του Ιανουαρίου, που από ό,τι φαίνεται θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Αυξημένες θα είναι και οι επιδοτήσεις που θα δώσει η κυβέρνηση. Διάβασα κι εγώ τις αυξήσεις που ανακοίνωσαν οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Αν δεν κάνω λάθος, αύριο ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κρέκας, θα ανακοινώσει τα νέα ποσά, τα οποία, αν θέλετε, αυτό μπορεί να είναι και είδηση, θα είναι και αυτά αυξημένα, ούτως ώστε να πηγαίνει αναλογικά με τις αυξήσεις που ανακοίνωσαν οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί εδώ και ένα χρόνο διαρκεί το κλίμα της ακρίβειας, της τεράστιας αύξησης της τιμής των προϊόντων, η οποία βρίσκεται μεταξύ 15 και 25% στα περισσότερα βασικά προϊόντα και ιδιαίτερα διατροφής και φυσικά το ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Εμείς εδώ και ένα χρόνο έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, θεσμικές προτάσεις για σημαντικές αλλαγές που δεν είναι επιδοματικού χαρακτήρα. Παράλληλα, οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται πως συμφώνησαν στο πλαφόν των 180 ευρώ για την τιμή του φυσικού αερίου. We have received a clear mandate from our leaders to come up with a solution to the cap today. It is our duty to carry out this mission. We wouldn't be so insistent if we were not convinced that this is the best solution for European citizens. Παράλληλα, δυναμία εκπλήρωσης των πάγιων υποχρεώσεών τους, η αποταμίευση χρημάτων τον επόμενο χρόνο, εάν συνεχιστούν οι αυξήσεις σε τρόφιμα, ενέργεια και επιτόκια, δηλώνουν 4 στους 5 Ευρωπαίους. Πιο συγκεκριμένα, έρευνα της Σύντρουμ δείχνει τα εξής. 82% από την ελόγω έρευνα απαντά ότι η κυρίαρχη ανησυχία είναι η αύξηση των τιμών τροφίμων. 80% απαντά ότι είναι η αύξηση των τιμών καυσίμων. Ένα 58% απαντά ότι υπάρχουν υψηλά επιτόκια στη χώρα μου. 46% απαντά απώλεια της εργασίας. 45% νέους περιορισμούς lockdown. 43% λόγους υγείας που εμποδίζουν την εργασία, όπως επίσης και τα αρνητικά επιτόκια στη χώρα. 39% απώλεια της εργασίας του συνεταίρου συντρόφου. Και ένα 37% απαντά ότι υπάρχει πτώση της αξίας του σπιτιού ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Νομίζω ότι εδώ ταυτιζόμαστε απόλυτα με τους Ευρωπαίους φίλους μας, αφού τα προβλήματα πλέον είναι κοινά.
Απλώς δεν βλέπουμε να εφαρμόζονται οι πολιτικές που θα έπρεπε από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προστατευτούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Όταν εδώ και μήνες συζητάει ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το περιβόητο πλαφόν, για παράδειγμα, στο φυσικό αέριο ή τι γίνεται με το χρηματιστήριο ενέργειας στην Ολλανδία ή πώς θα βρεθούν μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και βλέπουμε ουσιαστικά οι κυβερνήσεις από μόνες τους να παίρνουν κάποια μέτρα, όπως εδώ και η δική μας η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών, των ευάλωτων κυρίως νοικοκυριών, αλλά και των επιχειρήσεών μας, βλέπουμε ότι αυτή η ανησυχία γι' αυτό είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για τον επίλογο της απόψινης εκπομπής εδώ στο 1 Live News και θα κλείσουμε με μια πολύ σοβαρή πολιτικά τουλάχιστον είδηση που αφορά το σκάνδαλο Qatar Gate, καθώς είχαμε τελικώς την απόφαση προφυλακιστέα για ακόμη τουλάχιστον έναν μήνα. Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή κρίθηκε από το δικαστήριο των Βρυξελών του Βελγίου. Απορρίφθηκε το αίτημά της για να αφαιθεί ελεύθερη τώρα τα Χριστούγεννα με βραχιολάκι. Θα μείνει λοιπόν στη φυλακή για άλλον έναν μήνα, όπως μεταφέρει το πρώτο θέμα. Οι δικηγόροι μεταξύ άλλων τόνισαν ότι προσπάθησαν ενδεχομένως να πείσουν την εισαγγελία του και τη βελγική δικαιοσύνη ότι να βγει η κυρία Καϊλή με βραχιολάκι, ωστόσο κάτι τέτοιο έπεσε στο κενό. Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων η επίσημη ανακοίνωση του Βέλγου εισαγγελέα, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει δημοσιευθεί στο πρώτο θέμα. Αυτό σημαίνει ότι πλέον η κυρία Καϊλή, από ό,τι φαίνεται, θα είναι εντός της βελγικής φυλακής και τις ημέρες των Χριστουγέννων. Λοιπόν, κλείνουμε και την εκπομπή εδώ, μέσα από το 1 Live News. Να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά. Αύριο θα είναι και πάλι εδώ η Χριστίνα Νεφρέμ, η συνάδελφος για όλη την επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 1 Channel. Μείνετε συντονισμένοι με όλες τις τρέχουσες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και αστυνομικές ειδήσεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο. Γεια σας.